Καλησπέρα σε όλους τους ΑΕΚτζήδες και φίλους του γηπέδου. Μετά από μια μισή εβδομάδα σχεδόν είμαι ξανά στο γήπεδο να τραβήξω κάποια πλάνα. Για τον επόμενο καιρό έχω ξεκινήσει μια δουλειά, οπότε γι' αυτό έχουν αραιώσει πολύ τα βιντεάκια. Έχουν προχωρήσει αρκετά τα έργα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι νότια στην ένωση της Χρυσοστόμους Μήνης με την υπογειοποίηση, την κάλυψη της Συνοδό Φωκών. Και βλέπω και εγώ τα έργα μέσω από άλλα βίντεο των υπόλοιπων παιδιών. Λοιπόν, εδώ να πούμε στο εξωτερικό κτίριο ότι εκεί ψηλά βάζουν αυτό το άσπρο, είναι φελιζόλ που βάζουνε. Ακριβώς η χρήση του δεν ξέρω τι είναι, αν ξέρει κάποιος να μας πει. Και αν θα το βάλουν μόνο αυτή τη γραμμή που βλέπουμε, μέχρι το τέρμα δηλαδή, εκεί που δείχνω τώρα, ή αν θα καλύψουν μεγαλύτερη επιφάνεια. Δεν ξέρω. Εδώ να πούμε, κοιτάξτε πόσο μεγάλη πλατεία θα δημιουργηθεί μπροστά από το κτίριο των μουσείων. Πάμε να δούμε λίγο και την ζαρτινιέρα ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί, με ένα τυχάκι γύρω γύρω και ένα μεγάλο τυχείο πριν το κενό. Έχει σκληροδετηθεί κιόλας. Λοιπόν, φανταστείτε, εγώ είμαι 1,74 περίπου σε ύψος. Το κινητό το έχω περίπου στο ύψος των ματιών μου και κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι το τυχείο. Οπότε κάποιος για να πέσει πρέπει να σκαρφαλώσει. Το δούμε και από αυτή την πλευρά. Επίσης από κάτω βλέπουμε και ότι έχουν ξεκινήσει να αποσυναρμολογούν τις καλωσιές που στηρίζουν την κάλυψη, ώστε να ελευθερωθεί το σημείο να μπορούν να μπουν και φορτηγά στο υπόγειο του γηπέδου να συνεχίσουν τις εργασίες τους με τις διάφορες εγκαταστάσεις που έχουν να τοποθετήσουν. Έχει ξεκινήσει και το σοβάτισμα με μάρμαρο του πυλώνα, ενώ πιο πάνω βάζουν και την σκαλωσιά. Πάλι λίγο πιο αριστερά να το δούμε καλύτερα. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ψηλά έχει φτάσει. Έχει φτάσει σχεδόν στο εκεί που κρέμεται το στέγαστρο, δεν θυμάμαι πως το είχαμε ονομάσει αυτό, και λογικά θα φτάσει και μέχρι πάνω. Ώστε να περαστεί όλο με μάρμαρο, να στοκαριστεί λογικά όπως έχουν κάνει και σε διάφορα άλλα τοιχεία του γηπέδου, όπως και εδώ στο κτίριο, και να βαφτεί. Θα δούμε και το τελικό χρώμα. Προχωράμε. Προχωρήσαμε λίγο πιο βόρεια και τοποθετούν τα πρώτα κύκλιδώματα. Είναι οι πρώτες θύρες. Εδώ βλέπετε που ανοιγοκλίνει ο μάστορας στις θύρες. Είναι μια από τις πύλες που θα έχει το γήπεδο. Είναι χοντρό το κάγκελο, αρκετά χοντρό. Βλέπετε, το κάνουμε με ηλεκτροκόλληση. Ακριβώς πάνω στα παραθυράκια έχουν τοποθετηθεί επίσης
και κλειδώματα. Βαμμένα μαύρα είναι αυτά. Κάτω είναι γκρι, δεν ξέρω αν θα βαφούν αργότερα και μαύρα. Και λογικά, δεν νομίζω να είναι δοκιμαστικά, λογικά θα πάει σε όλο το γήπεδο γύρω γύρω όλο αυτό που βλέπουμε. Και προχωράμε. Βόρεια που έχουμε έρθει, βλέπουμε την τελευταία βάση των ένταλπων που έχει έρθει για αυτό το σημείο, για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι διαμορφωμένο σαν γάμα και θα πάει ακριβώς κολλητά πάνω στο δίπλα, μάλλον από το κτίριο της ΠΑΕ και πάνω από αυτό, και θα συνεχίσουν τα ένταλπων από πάνω. Σε αυτό το μέγεθος δηλαδή θα είναι. Στην βόρειο-ανατολική πλευρά του γηπέδου, στη βόρεια πλευρά του, βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα ένταλπων, τα οποία οι μάστορες τώρα τα σφίγγουν, τα τοποθετούν, τα βιδώνουν καλύτερα. Βλέπουμε κάποιες εργασίες. Ακόμα τα καλύματα δεν τα έχουν βγάλει, θα τα βγάλουν κιόλας λογικά μέσα στις επόμενες μέρες. Γίνονται και κάποιες εργασίες μέσα στο κτίριο της ΠΑΕ, στο τρίτο όροφο, αλλά δεν φαίνονται καλά με την κάμερα, οπότε δεν τις τράβηξα και πάμε προς τα ανατολικά. Ανατολικά βλέπουμε στην υπογειοποίηση την σφύρα, η οποία έχει ανεβεί αρκετά ψηλά στην Πατριάρχο Κωνσταντίνου. Και ετοιμάζει το έδαφος για να έρθει το τοιχείο της υπογειοποίησης και πιο βόρεια. Εδώ το βλέπουμε. Και προχωράμε και λίγο πιο νότια. Ήρθαμε και να δούμε και λίγο πιο κάτω, όπου βλέπουμε και την υπογειοποίηση πόσο έχει προχωρήσει, τουλάχιστον την τελευταία φορά που ήρθα εγώ, το οποίο το είχα αφήσει πριν το ερείπιο, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και να τοποθετούν σκαλωσίες και καλούπια για την κάλυψη της υπογειοποίησης ακριβώς μπροστά του. Ο γερανός επίτηνος έχει πάει για την άλλη πλευρά τώρα, ενώ το τοιχείο έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το σημείο που θα φτάνει η κάλυψη. Νομίζω ότι το έχει φτάσει κιόλας, αν κρίνω από τις πασαλοπίξεις που είναι ψηλά και θα είναι το εξωτερικό τοιχείο αυτό. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος. Θα το δούμε αργότερα. Στο βάθος βλέπω και να ετοιμάζουν την πρέσα, θα πέσει τσιμέντο λογικά.
Λοιπόν, όντως έχει ξεκινήσει η σκηροδότηση άλλου ενός κομματιού της υπογειοποίησης στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Σήμερα θα σκηροδοτηθεί αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπουμε μπροστά μας. Και σιγά σιγά θα ετοιμάζουν και αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή βρισκόνται στα γαλούπια. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσουν και τα σιδερώματα. Έτσι όπως πάει η υπογειοποίηση, λογικά θα μας την παραδώσουν το φθινόπωρο. Θα έχει ολοκληρωθεί και ουσιαστικά οι εργασίες που θα έχουν μείνει εκτός του γηπέδου, αλλά που αφορά άμεσα αυτό, θα είναι η διαμόρφωση των δύο πεζοδρομίων γύρω του. Θα είναι η μικρή υπογειοποίηση στην Χρυσοστόμου Σμύρνης. Και ουσιαστικά τα επίπεδα που θα διαμορφωθούν, οι σκάλες δηλαδή, η ένωση μεταξύ του γηπέδου και του άλλου. Αν και αυτό πάει μαζί με τα δύο πεζοδρόμια που είπα. Βαριά βλέπω άνοιξη του 22 να έχουμε τελειώσει. Οπότε καλοκαίρι του 22 θα μπούμε και στο γήπεδο. Δηλαδή δεν νομίζω να κάνουμε μετακόμιση μέσα στη χρονιά. Πάμε να δούμε λίγο και το γήπεδο. Λοιπόν, να πούμε ότι στο γήπεδο, αν θυμάστε τα παράθυρα που είχαν αφήσει, μάλλον άλλαξαν τα σχέδια και τα κλείσανε, οπότε δεν θα υπάρχουν εσωτερικά παράθυρα. Εντάξει, σχετικά λογικό αυτό, γιατί από έξω θα ήταν τα ένταλμπον και θα είναι ουσιαστικά ένας χώρος κλειστός, οπότε, δηλαδή κλιματιζόμενος, οπότε δεν νομίζω ότι να χρειαζόντουσαν και τα παράθυρα. Και λογικά το έχουν κάνει και στο βόρειο κομμάτι. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, όντως έχουν κλείσει και αυτά εδώ τα παράθυρα. Μάλιστα εδώ μάστορας νομίζω το περνάει και με αστάρι το σημείο αυτό. Οπότε έχουμε και αλλαγή σχεδίου. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Θα ξανά δεν ξέρω, μάλλον την άλλη Τετάρτη που έχω ξανά ρεπό. Αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε. Παίρνουμε και κάρτα φιλάθλου. Έστω και τώρα στην ίστατη στιγμή τη σεζόν να βοηθήσουμε λίγο την αεραστεχνική, γιατί στην τελική θα τη βοηθήσει και για του χρόνου. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.